χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Εκεί τι προσέχεις, ας πούμε, στη σύντροφό σου που το έχεις ζήσει εσύ αυτό. Προσέχεις, ας πούμε, το πώς δίνει το φιλί, πώς είναι η ματιά, το βλέμμα, δεν ξέρω. Κάτι κοιτάς, ας πούμε. Για να το κάνουμε λίγο πιο άστιο το θέμα, όσο καλύτερη ηθοποιός είναι η σύντροφό σου, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα σου δημιουργεί αυτό. Τόσο πιο αληθινό το ναι, γιατί είναι πάρα πολύ πιστική και μπορεί να δεις ένα βλέμμα που νόμιζε ότι θα το δεις μόνο εσύ στη ζωή της, ας πούμε. Και να βλέπεις ξαφνικά συνεχώς να βγαίνει το ίδιο βλέμμα. Εσένα σου έχουν κάνει σκηνή ζηλοτυπίας για ένα φιλί σε ένα σύριαλ ή μια ταινία? Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Ναι, λίγο. Λίγο. Γιατί, ας πούμε, εκείνη τη φορά και όχι μια άλλη? Νομίζω ότι έπαιζε ρόλο το ποιος ήταν ο άλλος απέναντι μου. Είσαι πρωταγωνίστρια. Βέβαια, αυτό πάντα παίζει ρόλο, έτσι, και στον άντρα και στη γυναίκα. Δηλαδή, αν φοβάσαι ότι αυτός παρά είναι ωραίος, μη της αρέσει, είναι του γούστου της κτλ., μπορεί να το σκεφτείς όλο αυτό. Ναι. Έτσι γίνεται. Και αλλά να φτιάξει νομίζω... το δικό σου το σενάριο. Αλλά σου είπα ότι αυτό μου συνέβαινε κάποτε. Πιο παλιά. Ναι, τώρα πια, επειδή οι σχέσεις με τους ανθρώπους μεγαλώνοντας νομίζω ότι βασίζεται πια σε άλλα πράγματα, το ξεπερνάς αυτό. Αν μείνεις εκεί, εντάξει, έχεις πρόβλημα έτσι κι αλλιώς μάλλον και να το αντιμετωπίσεις σφαιρικότερα. Πάντως εκεί, στο συγκεκριμένο, νομίζω βοηθάει να είσαι από την ίδια δουλειά. Γιατί κάποιος που είναι εντελώς απ' έξω, ίσως δεν μπορεί να το φανταστεί. Ναι, σίγουρα. Στους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τη δουλειά είναι πολύ πιο δύσκολο. Και νομίζω ότι και, ίσως και σε πολλούς συνάδελφους σου αυτό δημιουργεί πρόβλημα πολλές φορές στις σχέσεις. Ναι. Είναι όμως, γιατί πιστεύω ότι σε μια αντίστοιχη σχέση, όταν έχεις με κάποιον που είναι εντελώς έξω από αυτό το πράγμα, μπορεί να λειτουργεί ο θαυμασμός ο μεγάλος. Που τον έχεις ανάγκη στον σύντροφό σου να τον θαυμάζεις. Δηλαδή μπορεί μια κοπέλα, μια κυρία, μια γυναίκα που κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό να θαυμάζει τον Πέτρο πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα κακά που μπορεί να υπάρχουν με μια συνάδελφο, λέω. Το οποίο είναι σε μια σχέση, δεν είναι ο θαυμασμός θεμέλιο? Είναι, αρκεί αυτός ο θαυμασμός βέβαια να μετουσιώνεται και σε θαυμασμό για την προσωπικότητα πια του άλλου, την πραγματική θέλω να πω, και όχι τη εικόνα. Δεν λέμε την ινδαλματική έννοια, το ίνδαλμα, ας πούμε, το άπιαστο που τώρα είναι με σάρκα και οστά, εννοώ κανονικά ότι λειτουργεί εκεί με όλο το μυστήριο που είσαι αποκλεισμένο. Εκεί μπορούμε να πάμε και σε μία δήλωση που είδαμε στο βίντεο προηγουμένως, ότι μία ήρθε να σε φιλήσει, αλλά εσύ πίστευες ότι δεν θέλει να φιλήσει τον Πέτρο, αλλά ξέρω, το είδωλο τον γνωστό ηθοποιό ή κάτι άλλο. Προφανώς εκείνη την ώρα η οποιαδήποτε κοπέλα δεν θέλει να φιλήσει τον Πέτρο, θέλει να φιλήσει το γιατρό από την ονειροπαγίδα ή από τον άλλο ρόλο ή αυτό που δει στο θέατρο και που της έκανε κάτι και της άρεσε. Αυτό όμως δεν είναι προκατάληψη από μεριά σου? Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή μια εικόνα και κάποιους ρόλους βλέπουν οι άνθρωποι από μένα. Δεν ξέρουν ποιος είμαι. Έτσι, θέλω να πω ότι άμα σε πλησιάζει μια γυναίκα, εσύ έχεις την προκατάληψη ότι μάλλον σε πλησιάζει επειδή είσαι γνωστός? Δεν ξέρω αν έχω την προκατάληψη. Νομίζω ότι περνώντας ο καιρός μπορώ πιο εύκολα να το καταλάβω αυτό. Μπορώ να καταλάβω ποια είναι ποιο είναι το ειλικρινές πλησίασμα και ποιο είναι πλησίασμα που κρύβει από πίσω μια άλλη ματιά. Ναι. Μπορείς να ζεις από τη δουλειά σου? Εννοείς να ζω καθαρά οικονομικά? Ναι, μπορώ, ακόμα μπορώ. Δουλεύω πολύ βέβαια. Δουλεύω πολύ περισσότερο από ό,τι δούλευα. Αλλά μπορώ να ζω, ναι, ευτυχώς. Σε αγχώνει όλη αυτή η κατάσταση και το ότι πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει αύριο και αν αύριο θα υπάρχουν σύριαλ, ταινίες και τα πάντα καλά? Ταινίες δεν υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ελάχιστες. Είναι πάρα πολύ λίγες. Και σύριαλ ελάχιστα. Και σύριαλ επίσης. Αρχικά, στην αρχή της μετάβασης, στην καινούργια εποχή, νομίζω ότι όλοι αγχωθήκαμε αυτό το πράγμα. Μάθαμε όμως να ζούμε και να υπάρχουμε χωρίς αυτό και σε κάποια πράγματα μας έκανε και καλό. Μας έκανε όλους πιο δημιουργικούς, μας έκανε όλους πιο αφυπνισμένους σε σχέση με τη δουλειά μας. Οπότε όχι, δεν με αγχώνει αυτό πια. Δηλαδή, εντάξει, θα ζήσουμε και χωρίς σύριαλ. Μέχρι πριν 20 χρόνια οι ηθοποιοί ζούσαν χωρίς σύριαλ. Αυτό που. Και γενικά δεν θέλω να αφήνω να με αγχώνει τίποτα μακροχρόνια. Θέλω να προσπαθώ να ζω τη μέρα μου, εντάξει, όχι ακριβώς το κάθε μέρα μόνο. Όλοι θα σκεφτούμε και τι θα γίνει μεθαύριο. Και ειδικά όταν έχουμε παιδιά. Γιατί έχουμε και μία ευθύνη, και αυτή η ευθύνη. Αλλά δεν θέλω να πνίγομαι. Βλέπεις ότι όσο πιο θετικά σκέφτεσαι, τόσο πιο τα πράγματα έρχονται από μόνα τους. Το ποτάμι κυλάει.
έτσι, αν εσύ είσαι εκεί και το ευχαριστιέσαι το ποτάμι, γιατί μία ζωή την έχουμε και έχει και τόσα ωραία πράγματα γύρω μας και μέσα της η ζωή μας που πρέπει να τα χαιρόμαστε συνέχεια. Και να μην αφήνουμε μόνο τα δυσάρεστα να μας κατακλείζουν. Φοβίες έχει. Φοβίες. Φοβίες, όχι φοβίες, δεν φοβάμαι τα υψόμετρα, φόβους εννοείς. Ναι. Γενικά, τι φοβάσαι στη ζωή σου? Φοβάμαι. Εντάξει, φοβάμαι πράγματα που μπορεί να φοβόμαστε όλοι οι γονείς, ας πούμε. Δεν θέλω, φοβάμαι μη συμβεί τίποτα στα παιδιά μου, χτυπά ξύλο. Φοβάμαι μη συμβεί κάτι σε μένα και δεν είμαι κοντά στα παιδιά μου. Τέτοια πράγματα φοβάμαι. Και γενικά, αν πρέπει να πω και κάτι άλλο, φοβάμαι τον κακό μου εαυτό. Ναι. Έχεις κακό εαυτό? Ποιος δεν έχει. Όποιος πει δεν έχει είναι ψεύτης. Τον καταπιέζεις? Όχι, νομίζω ότι αν απλά τον καταπιέζεις θα βγει μετά σαν σύμφωνας και θα τα σαρώσει όλα. Νομίζω ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Τον αφήσεις να βγει, να τον δεις, θα τον ζήσεις, θα ζήσεις λίγο και τις συνέπειές του και μετά θα σταματήσεις να τον ταΐζεις. Πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση. Ότι μόνοι μας τροφοδοτούμε τον κακό μας εαυτό, με συμπεριφορές που δεν θέλουμε αλλά που ασυναίσθητα κάνουμε. Και όταν το πάρουμε χαμπάρι, μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Τον βλέπω τον κακό μου εαυτό σαν ένα τερατάκι μέσα μου, που αν σταματήσω να του πετάω τροφή, θα μικρύνει. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Για πες μου τρία ελαττώματα που έχει ο κακός σου εαυτός. Τρία ελαττώματα. Κοίταξε, είμαι αρκετά, όχι πάντα, και μεγαλώντας φεύγει και χαίρομαι. Είμαι αρκετά κυλιοθυμικός, δηλαδή εκεί που μπορεί να είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ανεβασμένος για κάτι που μου συμβαίνει. Μετά από 2 ώρες μπορεί να μου συμβεί κάτι άλλο και να με δεις στα τάρταρα και να πεις καλά, εσύ δεν είσαι να πω. Η κυλιοθυμία κάποιες φορές μου δημιουργεί προβλήματα. Ηχθείς. Είμαι ηχθείς. Έχω υπάρξει πολύ παρορμητικός, που αυτό κάποιες φορές μπορεί να είναι καλό, αλλά κάποιες φορές είναι και κακό. Πρέπει να σκεφτώ και τρίτο τώρα. Ένα ακόμα. Το άλλο, ας πούμε, τίποτα πιο πρακτικό. Μα κοιμηθώ το βράδυ νωρίς, ας πούμε, και το πρωί έχω πρόβλημα με τη δουλειά, δηλαδή. Τρία προτερήματα του καλού σου εαυτού. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένας καλός φίλος για τους ανθρώπους που είμαι φίλος. Πιστεύω ότι είμαι πολύ δίκαιος άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό το έχω πάρει από το σπίτι μου κληρονομιά. Και νομίζω ότι είμαι και αρκετά ειλικρινής. Λοιπόν, να σου πω άλλο ένα. Εγώ σε τις ερωτήσεις, μπορεί άμα μου τσέκανε ένας άνθρωπος όταν νοιαζότανε, δεν θα ήθελα να απαντήσω. Κοίταξε αμέσως. Να σου πω άλλο ένα προτέρημά σου. Ναι. Πρόσφατο. Να σου το πω εγώ. Αμέ. Μαθαίνεις να μαγειρεύεις. Σωστά. 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 Λοιπόν, τι κάνετε εκεί στον Dr. Cook? Από εκεί ήρθα τώρα κατευθείαν. Ήρθα από γύρισμα. Ναι, από εκεί. Ο κύριος Λουκάκος είναι ο Dr. Cook και δίπλα του είμαστε εγώ, η Αγγελική Δαλιάνη, η Δήμητρα η Σαλτού, η Κλαούντια η Μάτολα, ποιον ξεχνάω. Α, και την καινούργια μας την Πινελόπη την Μπλάκα. Και ήταν να είναι στη θέση του Τόμας. Τόμας, πρωτόπουλος. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση πάνω στην εκπομπή. Την παίρνετε στα δικά μου λίγο τα ύδατα. Πιστεύω ότι δεν είναι λίγο ακραίο ότι η εκπομπή, παρόλο που ο Τόμας δεν είναι εκεί, και να τονίσουμε ότι ο Τόμας παιδιά ζει, δεν έχει γίνει κάτι με το παιδί, θα βγει στον αέρα, χωρίς τον Τόμας. Θα το θεωρήσω ότι είναι λίγο ακραίο και βάλα στην θέση του μια άλλη κοπέλα. Νομίζω ότι θα στιγματιστεί. Να σου πω την αλήθεια, κοίταξε. Νομίζω ότι αυτό που λες. Καταρχήν, εντάξει, αυτό που συνέβη στον Τόμας, ας μην το συζητήσουμε, είναι τραγικό και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό που λες είναι ιδωμένο λίγο από μια ρομαντική σκοπιά, που νομίζω ότι ξέρεις, η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, είναι μια παραγωγή που πρέπει να γίνει, οι άνθρωποι έχουν κλείσει δουλειές. Εντάξει, και νομίζω ότι ήταν αρκετά λεπτός χειρισμός από την πλευρά του καναλιού το ότι επέλεξε να τον αντικαταστήσει με μια κοπέλα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σωστό. Έμεινα μόνος μου βέβαια εκεί πέρα ξαφνικά με τις 4 τους. Αλλά ήταν σωστό αυτό, το ότι δεν πήραν έναν άλλο άντρα. Και φαντάζομαι ότι και δύσκολα ένας άλλος άντρας θα πήγαινε στη θέση του Τόμας. Οπότε γι' αυτό πήραν μια κοπέλα. Μάλιστα. Από διακριτικότητα έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο γι' αυτό, αν μπορώ, Κιμ. Κι άλλη εκπομπή μαγειρικής, μωρέ παιδί μου. Ναι. Πόσες πια. Φάτε μάτια ψάρια. Δηλαδή, ναι, αλλά εδώ μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Όχι, υποτίθεται ότι επιλεχθήκαμε γιατί ξέρουμε για να μαγειρεύουμε και θα γίνουμε καλύτεροι.
Τι φαγητά ξέρεις να φτιάξεις? Όχι, μαγειρεύω, αλήθεια. Ναι. Ναι. Τι, παστίτσιο, μουσακά, λαχανοτολμάδες και τέτοια. Αυτά δεν τα ξέρω. Ή ομελέτα. Αυτά δεν τα ξέρω. Αυγό βραστό και όχι, μακαρόνια. Όχι, είμαι κάπου στη μέση σχέση με αυτό που λες. Δηλαδή, φτιάχνω και ωραίες μακαρονάδες, φτιάχνω και πολλά ωραία κρέατα. Έτοιμη σάλτσα. Όχι, φτιάχνω μόνο μου. Φτιάχνω και πολλά ωραία κρέματα με, κρέατα με ωραίες σάλτσες. Μ' αρέσουν μερικά πράγματα να μαγειρεύω. Τώρα εκεί μαθαίνω κι άλλα, βέβαια. Τι θα μάθετε εκεί?